Εκτικό σκηνικό που στείλεται στην περιοχή επιβεβαιώνουν και εικόνες από όλα τα μέτωπα. Θα τα δούμε αναλυτικά με τον συνεργάτη μας Γαβρίλ Χαρίτο. Γαβρίλ, να κάνουμε αρχή από την Τεχεράνη. Λοιπόν, πριν να προχωρήσουμε με τα πλάνα, να σας πω για την αναστάτωση που έχει δημιουργηθεί εδώ στην κοινωνία. Ο πρώην διοικητής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, ο Ιακώβ Αμιντρόρ, έχει δηλώσει σήμερα ότι από τη δική του πείρα εκτιμά ότι η ανταπάντηση του Ιράν θα είναι σκληρή και ότι κάθε πολίτης της χώρας θα πρέπει να προστατεύσει τον εαυτό του. Ο διοικητής των μυστικών υπηρεσιών του στρατού, ο Χαλίβα, έχει δηλώσει σήμερα ότι δεν είναι σίγουρος κατά πόσον τα χειρότερα έχουν περάσει και ότι οι επόμενες ημέρες είναι δύσκολες. Η Υπηρεσία της Πολιτικής Άμυνας, με ανακοίνωσή της, έχει καλέσει τους πολίτες να μην αδειάζουν το σούπερ μάρκετ και τα ATM, αλλά δεν ξέρω κατά πόσον οι πολίτες την έχουν ακούσει σήμερα. Σε πόλεις και σε δήμους έχουν μοιραστεί λίστες για τα προϊόντα που θα πρέπει να έχει κάθε σπιτικό και οι υπηρεσίες ασφαλείας έχουν επέμβει στα GPS με σκοπό να μπερδέψουν τους πυράβλους που τυχόν θα έρθουν από το Ιράν ή από τους συμμάχους τους, εφόσον είναι τηλεκατευθυνόμενοι σε σχέση με τα GPS. Και το αποτέλεσμα ήταν τα μποτιλιαρίσματα στο Τελαβίβ και στη γύρω περιοχή και οι Ισραηλινοί όταν τα χρησιμοποιούσαν τα GPS σήμερα ήταν σαν να βρίσκονταν στη Βηρυτό. Το Ισραήλ έχει ανακοινώσει ότι εκενώνει τις πρεσβείες του από το εξωτερικό, όχι όλες, αλλά όσες θεωρεί ότι είναι απαραίτητο και το Υπουργικό Συμβούλιο είναι αυτή τη στιγμή σε συνεδρίαση για να δει τα επόμενα στάδια αυτής της κατάστασης. Για να δούμε λοιπόν τώρα τα πλάνα. Ναι. Ας αρχίσουμε λοιπόν... Ναι, ας αρχίσουμε λοιπόν από την Τεχεράνη. Αυτά τα πλάνα είναι χθες το βράδυ, όταν προσγειώθηκαν τα φέρετρα των 7 Ιρανών που έχασαν τη ζωή τους στη Δαμασκό στις αρχές της εβδομάδος, με τους διαδηλωτές να φωνάζουν εκδίκηση. Το δεύτερο το πλάνο είναι από βιντεοσκοπημένο από την Χεσμπολάχ και διακινείται στο διαδίκτυο από χθες, όπου παρουσιάζει την εικόνα που μπορεί να δει ο μαχητής της οργάνωσης από το Λίβανο και να στοχεύει σε συγκεκριμένες περιοχές του Βορείου Ισραήλ. Και να πάμε στην Ιορδανία, όπου και χθες και όπως συμβαίνει εδώ και μια εβδομάδα, και θα πρέπει να σημειώσουμε ότι είμαστε οι μοναδικοί που το επαναλαμβάνουμε, γιατί αυτές οι διαδηλώσεις στο Αμάν δεν καλύπτονται ούτε στην Ιορδανία ούτε από το Ισραήλ. Οι διαδηλωτές για ακόμα ένα βράδυ είναι μπροστά από το κτίριο της πρεσβείας του Ισραήλ που έχει εκενωθεί από τις 8 Οκτωβρίου, αλλά παρόλα αυτά είναι ένα σημείο αναφοράς όλων των διαδηλώσεων που είναι υπέρ της Χαμάς, και έχει σημασία να το πούμε αυτό, γιατί έρχεται σε σύνδεση με την ανακοίνωση των φιλοϊρανικών πολιτοφυλακών του Ιράκ, που είχαν ανακοινώσει πριν από 2 ημέρες ότι είναι σε θέση να κινητοποιήσουν έως και 17.000 ενόπλους μέσα στην Ιορδανία και να τους συγκεντρώσουν στην Μεθόριο με το Ισραήλ για να επαναλάβουν ό,τι έγινε στις 7 Οκτωβρίου στις παραμεθόριες πόλεις και κομοπόλεις του Ισραήλ. Και έχουμε ακόμα ένα επικίνδυνο παζλ σε αυτό το εκρηκτικό σκηνικό που στείλεται, Γαβρίλ. Ναι, είναι επικίνδυνο, αλλά θα πρέπει να δούμε πώς θα κυλήσει η αυριανή ημέρα, που είναι και συμβολική και από θρησκευτική και από εθνική άποψη. Πάντως, οι εκτιμήσεις εδώ είναι ότι το Ιράν, όσο και να έχει πληγωθεί η εθνική του η αξιοπρέπεια, δεν θα προχωρήσει σε έναν περιφερειακό πόλεμο και θα αρκεστούμε σε επιθέσεις από τις ομάδες που υποστηρίζει στην περιοχή. Ευχαριστώ, σε χαιρετώ. Το Ισραήλ πέρα.